Μανώλη, καλημέρα. Είμαστε σπίτι σου. Καλημέρα. Είμαστε χρόνια φίλοι σου. Σε ξέρουμε. Και εγώ πραγματικά να πω ότι με το που σε είδα συγκινήθηκα αρκετά. Γιατί είδα ότι συγκινήθηκα όχι αυτό που έχεις πάθει, συγκινήθηκα που έχεις τη δύναμη να το αντιμετωπίσεις και να κοιτάς με αισιοδοξία την επόμενη μέρα. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος άκουγε, ζούσε, κινόταν, γιατί εμείς στη δουλειά μας, όπως το ξέρεις, και δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος, κινούμαστε ενάντια στο βιολογικό ρολόι, ξενυχτάμε για το ρεπορτάζ μας, τρέχουμε δεξιά-αριστερά. Ξαφνικά όλα αυτά τα χάσα. Δεν μπορώ ούτε να κινηθώ κανονικά πλέον, γιατί δεν έχω λαβύρινθο να περπατήσω, συν το ότι ξαφνικά έχω την απώλεια της ακοής και είναι σαν να ζω σε μια τεράστια γυάλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά μέσα σε μια πόλη η οποία κακά τα ψέματα δεν έχει υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και το ανακαλύπτεις δυστυχώς όταν το πάθεις αυτό. Πόσο δύσκολο είναι και πόσοι άλλοι συνάνθρωποι μας έχουν τέτοια προβλήματα, γιατί δεν μπορείς να κινηθείς ούτε με λεωφορείο. Είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εχθρικά. Συν της άλλης, αν προσθέσουμε και τα οικονομικά προβλήματα που έχω, γιατί δεν έχω πόρους από πουθενά, καταλαβαίνεις το Δωρήν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να πρέπει να σε αυτή την πραγματικότητα να εναρμονιστεί και να ενσωματωθεί. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Πρέπει μέχρι που θα κλείσω τα μάτια μου να μάθω πλέον να ζω έτσι. Τώρα δεν με ακούς καθόλου? Όχι, δεν μπορώ να σε ακούσω. Έχω κάνει εγχείρηση εμφυτεύμα αυτός. Είναι στο κεφάλι εδώ. Είναι εσωτερικά, έχουν μπει κάποια όργανα και κάποια καλώδια στον εγκέφαλο, γιατί τα κεντρικά όργανα που αποκωδικοποιούν τους ήχους, οι κοχλίες και στα δύο αυτιά, είναι κατεστραμμένοι. Τι αποτέλεσμα θα έχει η επέμβαση και όλα αυτά είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε. Είναι πρόσφατη η εγχείρηση, από ό,τι βλέπω ότι είναι... Η εγχείρηση είναι, ναι, δεν είναι πρόσφατη. Και θα έχουμε μια εικόνα περίπου σε ένα χρόνο. Αλλά και πάλι μη φανταστείτε κάτι φοβερό. Θα ακούω μεταλλικούς ήχους και αυτό ουσιαστικά που θα μπορώ είναι να μιλάω με έναν άνθρωπο, γιατί έξω και με τόσο θόρυβο δεν μπορείς να το φοράς, γιατί πάω και κάνω συνέχεια δοκιμές στο νοσοκομείο και τα λοιπά και ρυθμίσεις. Είναι σαν να σου έχουν βάλει μια ντιζελό μηχανή στο κεφάλι. Είναι αδύνατον αυτό. Με αυτό να ζήσεις δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά και προτιμάς τον κόσμο της σιωπής από αυτό το φοβερό θόρυβο που υπάρχει στην Αθήνα. Δηλαδή εδώ θυμάμαι άκουγα κανονικά και με ενοχλούσε, πόσο τώρα που γίνονται προσπάθειες μηχανικές για να μπορώ να ακούω κάτι. Βέβαια ούτε μουσική θα μπορέσω να ξανακούσω, ούτε χρειές να μπορώ να ξεχωρίζω αν μου μιλάει ένας άντρας ή μια γυναίκα. Αλλά αν μη τι άλλο, τουλάχιστον μπορώ μέσα στο σπίτι με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, πρέπει να έχω συνεχώς έναν άνθρωπο δίπλα μου, να μπορώ τουλάχιστον να συνεννοούμε. Όταν για πρώτη φορά συνειδητοποίησες ότι η ζωή σου
έχει αλλάξει. Πώς αισθάνθηκες? Βάλα τα κλάματα. Και άρχιζα να ουρλιάζομαι στο νοσοκομείο και προσπάθησαν οι δικοί μου και οι φίλοι μου και οι συνάδελφοι να με συνεφέρουν. Και ήρθε και ο γιατρός εκεί στο νοσοκομείο στον Ερυθρό, καθηγητής ο κύριος Βαθυλάκης, ο οποίος ο άνθρωπος, έτσι θυμάμαι την έκφρασή του, κούναγε το κεφάλι του στενοχωρημένος, σαν να μου λέγε δεν μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα. Και είναι δύσκολο και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν στιγμές που ξυπνάω το πρωί, οπότε καταφέρνω και κοιμάμαι καλά και προσπαθώ να βγάλω από τα αυτή μου το ασπίδες. Νομίζω ότι φοράω το ασπίδες, αλλά δεν φοράω το ασπίδες, είμαι κουφός. Ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη βλάβη δεν την έπαθες από ατύχημα, την προκάλεσαν τα γνωστά επεισόδια, η κροτίδα, χειροβομβίδα κρότου λάμψης, η οποία έπεσε μπροστά σου. Αυτός ο άνθρωπος που την πέταξε, αν ερχόταν απέναντί σου τώρα, τι θα του έλεγες? Φτιάχναμε ένα καφεδάκι ως γνήσιοι Έλληνες. Αν κάπνιζε, εγώ καπνίζω. Θα ανάβαμε ένα τσιγαράκι και θα ήθελα να μου πει, κοιτώντας με στα μάτια, γιατί το έκανα. Δεν θέλω ούτε κανένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ούτε να βασανιστεί όπως βασανίζομαι εγώ, ούτε τίποτα. Και αν, Θοδωρή, μιλάω μαζί σου, δεν μιλάω για να κλαφτώ. Θα ζήσω όπως ζω, με την αξιοπρέπειά μου. Εγώ αυτό που θέλω να γίνει είναι να μην ξαναχυθεί άλλο αίμα. Δεν θέλω να ξαναδώ χέρι αδελφού να χτυπάει αδελφό. Τα έχουμε ζήσει και ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμά τους. Ξέρω ότι και οι αστυνομικοί περνάνε δύσκολα και ότι και αυτοί έχουν τις απώλειές τους. Αλλά εμείς δεν είμαστε απέναντι τους. Εμείς δεν βρισκόμαστε απέναντι σε κανέναν. Εμείς απλά καταγράφουμε και μεταδίδουμε και τα καλώς και τα κακώς κείμενα. Όπως λέει, είχε πει και ο Ιάκωβος Μάγερ, η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Η μετάδοση όλων των γεγονότων για όλους τους πολίτες δεν έχει να κάνει με δημοσιογράφο αυτό. Όσο Έλληνας πολίτης είμαι και εγώ, άλλο τόσο είναι και ο απλός ο παππούς που είχε πέσει κάτω από τα χημικά και το σηκώσαμε και το πήγαμε στο ιατρείο. Όμως αυτές δεν είναι εικόνες μιας δημοκρατίας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όπως μας παίρνουν και σε εμάς τους δημοσιογράφους τα σπίτια που χρωστάμε, όπως τα παίρνουν σε χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας, έτσι τα παίρνουν και από τους αστυνομικούς. Και αστυνομικοί, και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, γιατί εμείς έχουμε αναδείξει τα θέματα ότι κάνουν ράνους να βάλουν βενζίνη στα περιπόλικα, ότι δεν έχουν αλεξισφαίρα γυλαίκα να προστατευτούν, ότι τρέμουν μην βρεθούν απέναντι σε κακοποιούς με καλασνίκο, όπως είχε γίνει και με την ομάδα Δίας, με τα παιδιά που δολοφονήθηκαν στον Ταύρο. Στον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, συγγνώμη. Δεν είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω.
Δεν είπα να μην κάνουν τη δουλειά τους, για όνομα του Θεού. Αλλά δεν χρειάζονται υπερβολές. Το ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε θύματα, είναι θαύμα. Γιατί λοιπόν να μην το σταματήσουμε όλο αυτό. Εσένα Μανώλη, τι θα σε λύτρωνε αυτή τη στιγμή, ηθικά? Μια συγγνώμη. Μια συγγνώμη, τίποτα άλλο. Μια συγγνώμη όμως η οποία ακόμα δεν έχει έρθει. Από αυτούς που πρέπει να έρθει. Αλλά όμως έχω πάρει τη συγγνώμη από τους συμπολίτες μου. Έχω πάρει συγγνώμη και από αστυνομικούς που με είδαν στον δρόμο και μου σφίξαν το χέρι. Πώς τους το σφίξα κι εγώ, γιατί είμαστε Έλληνες. Είμαστε αδέρφια. Αλλά είναι το θέμα ότι απλά μια συγγνώμη από το πολιτικό ή το φυσικό προϊστάμενο της αστυνομίας έχει τη συμβολική της σημασία. Αυτό. Δεν θέλω κάτι περισσότερο. Δεν έχει έρθει αυτή η συγγνώμη από το πολιτικό προϊστάμενο? Όχι. Δεν έχει έρθει. Ούτε μια κίνηση συμπαράστασης? Τίποτα από αυτά. Από το πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη ή το φυσικό προϊστάμενο της αστυνομίας, γιατί περιμένουν να γίνει ΕΔΕ, να ολοκληρωθεί ΕΔΕ. Δεν θα πω περισσότερα. Ο κόσμος ξέρει τι έχει γίνει και τα στοιχεία υπάρχουν και οι μαρτυρίες όλα. Δεν είμαι εισαγγελέας ούτε δικαστής. Ο καθένας θα κριθεί στην πορεία για το αν έπραξε σωστά ή λάθος. Ξέρω όμως ότι τα μάτια έχουν καλέσει να μιλήσεις. Ναι, την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει μια ημερίδα η οποία γίνεται στην έδρα των ΜΑΤ στην Κεσαριανή, όπου εκεί θα είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ο κύριος Σαββίδης, θα είμαι εγώ, θα είμαι ο Μανώλης ο Γλέζος, θα είναι εκεί η Τατιάνε Μπόλαρη, συναδελφός μας που χτυπήθηκε προχθές. Αυτό τι δείχνει? Γιατί θα πάμε εκεί? Δεν θα πάμε να βγάλουμε λογρίδια οργής. Θα πάμε να μιλήσουμε όλοι για τη συμφιλίωση. Να ξαναστήσουμε γέφυρες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Έχουμε να προστατεύσουμε κάτι. Πει αυτό το κάτι είναι η δημοκρατία μας.